ότι η σχολή θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της και πως όσα ακούγονται σε σενάρια δεν έχουν καμία υπόσταση, είπε η Υφυπουργός Τουρισμού αναφερόμενη στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Χάνι. Οι σχολές μας θα παραμείνουν υπό την εποπτεία του Υπουργείου, με δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, και αυτό είναι σαφές, και αυτό είναι μια απάντηση σε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Καμία έλλειμμενη απόφαση. Βεβαίως και όχι. Και είναι κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορεί κανείς να προκαταλάβει, ειδικά όταν πρόκειται έτσι για πράγματα τα οποία είναι εν εξελίξη. Αντιθέτως, έχω τη χαρά να σας πω ότι για πρώτη φορά γίνεται τόσο συντονισμένη προσπάθεια με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να έχουμε τη βέλτιστη λύση, την οποία δεν θα την πάρουμε μόνοι μας σε κλειστά γραφεία, θα την πάρουμε μέσα από διαβούλευση για να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση και για τις σχολές μας και για την ΑΣΤΕΡ και την ΑΣΤΕΚ, που και εκεί έχουμε μεγάλα ζητήματα, τα 8 ΙΕΚ μας όλη την Ελλάδα και τις 5 σχολές ξαναγών. Η κυρία Ζαχαράκη μάλιστα εξήγησε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί τουριστική ακαδημία, η οποία θα έχει υπό τη σκέπη της όλες τις σχολές προς μια πορεία ενδυνάμωσης των σχολών που θα τροφοδοτήσουν με προσωπικό τις τουριστικές μονάδες της χώρας. Σκεφτόμαστε και θέλουμε να κάνουμε μια τουριστική ακαδημία κάτω από την εποπτεία της να μπουν όλες οι σχολές, να έχουμε και ξενόγλωσσα σχολή, έτσι ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να βελτιώσουμε την τουριστική εκπαίδευση και όχι με μικρές διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες όπως τώρα το Στάμα της Στέγασης αφορούν με ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να άμεσα να γίνει η κατάλληλη παρεμβάση στο κτηριακό και να επαναλειτουργήσει η σχολή όπως παλαιότερα, που το ώστε να είναι πάλι οικοτροφείο για όλους τους μαθητές που σπουδάζουν εκεί πέρα. Για μας είναι κόκκινη γραμμή η εκπαίδευση να παραμείνει δημόσια. Η κυρία Ζαχαράκη, σε σχέση με το κτηριακό της σχολής, είπε ότι δρομολογείται μια ενδιάμεση λύση με ένα άλλο κτίριο, ενώ επισήμανε ότι οι όποιες αποφάσεις που πάντως δεν έχουν ληφθεί, στο επίκεντρό τους θα έχουν την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης των νέων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην εργασία στον τουρισμό. Ήδη το Υπουργείο Τουρισμού, ο Υπουργός ο ίδιος που έχει έτσι και την αρμοδιότητα και για τα θέματα της στέγασης και του προσωπικού, ο ίδιος έχει δώσει σαφείς εντολές και στις υπηρεσίες. Και εδώ η κυρία Τζουλιαδάκη έχει ενεργήσει άμεσα μαζί με την κτηματική υπηρεσία, έτσι ώστε να βρεθεί ένα ενδιάμεσο κτίριο και βέβαια να αξιολογηθεί μετά από τις υπηρεσίες τι είναι καλύτερο να γίνει στην περιοχή στο Κοκκίνι Χάνι. Η Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στη σχολή Ξεναγών στο Ρέθυμνο, που μέχρι κάποιο διάστημα πριν δεν είχε καν ανοίξει, διευκρινίζοντας ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού και για το λόγο αυτό η επαναλειτουργία της σχολής έγινε μέσω διαδικτυακών μαθημάτων. Γίνεται εξ αποστάσεως γιατί υπάρχει ζήτημα στην έβρεση προσωπικού. Εκεί δηλαδή έχεις διεύθυνση, έχεις και προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται, ξέρετε, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όμως υπάρχει ζήτημα πολλές φορές στο να βρεθούν ειδικότητες.